Ήρθε η μέρα της χαλάρωσης. Ήρθε η μέρα του έπους. Δηλαδή, J.K. Rowling και Harry Potter. Ποιος είναι εδώ, είναι εδώ. Κανένας, κατάλαβα. Καλή αρχή κάνουμε. Και καλά κρασιά. Λοιπόν, να πτώμε ωστόσο, έχω μπροστά μου. Κατσάτε μου, πόσα κεφάλαια διαβάσουμε σήμερα. Σήμερα θα διαβάσουμε... Έχουμε τουλάχιστον ένα... Έχουμε ένα, okay. Για να δούμε. Hello. Κακοδηλάκιας now live. Τι λες βρε παιδί μου, stream elements. Είσαι καταπληκτικό. Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε τουλάχιστον ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να δω. Α, όχι. Ένα κεφάλαιο. Α, μπορεί και δύο. Για να δω. 12 σελίδες είναι το ένα. Και 12 σελίδες το άλλο. Σύνολο 24. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Ωραία. Όλα τα μποτάκια είναι στη θέση τους. Εγώ είμαι στη θέση μου. Ωραία. Να χαμηλώνω λίγο τον ήχο, δεν ξέρω. Δεν είναι και κανένας εδώ, μου δώσει feedback. Θα μου δώσουν. Λοιπόν, είμαστε στο κεφάλαιο. Το Υπουργείο Μαγείας. Το άλλο πρωί, ο Χάρη τεινάχτηκε απότομα από τον ύπνο του στις 5.30 ώρα σαν να ούριαξε κάποιος μέσα στα αυτή του. Έμεινε λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος με τη σκέψη του πειθαρχικού συμβουλίου να πλημμυρίζει όλα τα κύτταρα του μυαλού του και ύστερα μη αντέχοντας άλλο. Σωστό. Εδώ είμαι. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και φόρεσε τα γυαλιά του... Η κυρία Wesley είχε απλώσει στα πόδια του κρεβατιού του το φρεσκοπλισμένο τζιν του και ένα μπλουζάκι. Ο Χάρη ντύθηκε βιαστικά. Ο άδειος πίνακας στον τοίχο κρυφογέλασε ηρωνικά. Αμάν, φρίκι. Τον κοροϊδεύουν μέχρι και οι πίνακες στο Χάρη. Τι θα γίνει. Ο Ρον κοιμόταν του καλού καιρού ξαπλωμένος ανάσκελα με ανοιχτό το στόμα. Δεν σέλεψε καθόλου όταν ο φίλος του διέσχισε το δωμάτιο. Ο Χάρη βγήκε στο κεφαλόσκαλο και έκλεισε θόρυβα πίσω του την πόρτα. Προσπαθώντας να μην σκέφτεται την επόμενη φορά που θα έβλεπε το Ρον και ίσως να μην ήταν πια συμμαθητές στο Hogwarts, κατέβηκε τη σκάλα περνώντας δίπλα από τα βαλσαμωμένα κεφάλια των προγόνων του Κρίτσερ και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα. Περίμενε να τη βρει άδεια, αλλά μόλις έφτασε στην πόρτα, άκουσε σιγανές ομιλίες από μέσα. Την άνοιξε και αντίκρισε τον κύριο και την κυρία Wesley, τον Σύριο, τον Λούπιν και την Τόγκς να κάθονται στο τραπέζι σαν να τον περίμεναν.
Όλοι ήταν έτοιμοι για έξω, εκτός από την κυρία Wesley που φορούσε τη μοβ καπιτανέ ρόμπα της, και μόλις μπήκε ο Χάρη σηκώθηκε όρθια. «Πρωινό», είπε, καθώς έβγαζε το ραβδί της και έτρεχε στο τζάκι. «Καλημέρα, Χάρη». Χασμουρήθηκε η Τόνκς. Είδες πως την έφερα, νόμιζε ότι χασμουριόμουν εγώ. Η αλήθεια είναι ότι χασμουριόμουν και εγώ. «Καλησπέρα, Φράουλα». «Έχω λίγο δυνατά τον από πίσω ήχο, δεν νομίζω. Καλά, δεν ακούγομαι». Σήμερα το πρωί τα μαλλιά της, της Τόνκς, ήταν ξανθά και σγουρά. «Κοιμήθηκες καλά?» «Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρη. «Εγώ δεν έκλεισα μάτι». Συνέχισε με ακόμη ένα βαθύ χασμουριτό. «Έλα, κάθισε». Τράβηξε μια καρέκλα, ρίχνοντας κατά λάθος κάτω τη διπλανή της. «Τι θέλεις, Χάρη?» ρώτησε η κυρία Wesley. «Χυλό, τηγανίτες, παστί, ρέγγα, αυγά με μπέικον, φρυγανισμένο ψωμί». «Χαμηλά είναι ο πίσω ήχος, ακούγεσαι?» «Ο πίσω ήχος ακούγεται πάντως. Ακούγεται ικανοποιητικά. Την έχω ταράξει». «Όχι τίποτα άλλο για το YouTube». «Κανείς το YouTube». «Έχω ήδη χαλαρώσει». «Λοιπόν, ωραία, ωραία. Χαμηλά ακούγεται για μένα. Οπα, κάτσε να δυναμώσουμε λίγο. Λίγο, βρε παιδί μου, λίγο. Καταρχάς, μπορούμε να δυναμώσουμε το μίκτη?» «Όχι, δεν δυναμώνει ο μίκτης, τέρμα». «Ωραία, κάτσε, το πάμε, πού να το πάμε, είναι στο 35 με 37, μάλλον όχι, είναι στο 35 με 32, μπορούμε να το πάμε στο 30, για να δούμε. Εκεί είναι καλά ή θέλει κι άλλο ακόμα ένα?» «1-2, κάτσε το πάω ακόμα ένα». «Τώρα το πήγα ίσως πολύ. Εδώ, εδώ θα τα αφήσω. Δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα, για να διαβάσουμε λίγο. Λίγο φρυγανισμένο ψωμί, ευχαριστώ», είπε ο Χάρη. Ο Λούπιν του έριξε μια ματιά και ύστερα στράφηκε στην Τόνκς. «Τι έλεγες για τον Σκριμίτζεουρ?» «Ποιος είναι ο Σκριμίτζεουρ?» «What?» «Σκριμίτζεουρ. Σκριμίτζεουρ. Α, ναι. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Κάνει παράξενες ερωτήσεις στον Kingsley και σε μένα». Ο Χάρη ένιωσε μια αόριστη ανακούφιση που δεν χρειαζόταν να συμμετάσχει στη συζήτηση. Η καρδιά του ήταν σφιγμένη από αγωνία. Η κυρία Wesley τοποθέτησε μπροστά του μερικές φέτες φρυγανισμένου ψωμιού και μαρμελάδα. Προσπάθησε να φάει, αλλά ήταν σαν να μασούσε το χαλί. Η μητέρα του Ρον κάθισε δίπλα του και βάλθηκε να σιάξει το μπλουζάκι του, έσμπρωξε μέσα την ετικέτα και έστρωσε τις ζάρες του σώμους του. Ο Χάρη θα προτιμούσε να τον αφήσει ήσυχο. «Τον έχει για παιδί της, η κυρία Wesley. Και θα πω στον Dumbledore ότι δεν μπορώ να κάνω αύριο νυχτερινή βάρδια. Είμαι πολύ κουρασμένη. Απόσωσε με ένα βαθύ χασμουριτό η Τόνκς». «Θα σε αντικαταστήσω εγώ», είπε ο κύριος Wesley. «Είμαι μια χαρά και άλλωστε έχω να τελειώσω μια αναφορά». Ο κύριος Wesley δεν φορούσε το μανδύα του μάγου, αλλά ένα παντελόνι με λεπτή ρίγα και ένα παλιό αεροπορικό μπουφάν.
γύρισε το βλέμμα του από την Τόγκ στο Χάρη. «Πώς αισθάνεσαι?» Ο Χάρη ανασήκωσε τους ώμους. «Σε λίγο τελειώνουν όλα», είπε ενθαρρυντικά ο κύριος Wesley. «Σε λίγες ώρες θα έχεις καθαρίσει». Το αγόρι δεν είπε τίποτα. «Το συμβούλιο θα γίνει στον όροφό μου, στο γραφείο της Amelia Bones. Είναι διευθύντρια του τμήματος επιβολής του μαγικού νόμου. Αυτή θα σου πάρει και την κατάθεση». «Η Amelia Bones είναι εντάξει, Χάρη», είπε ζωηρά η Tongs. «Είναι δίκαιος άνθρωπος και θα προσέξει οτιδήποτε πεις». Ο Χάρη δεν ήξερε τι να απαντήσει και περιορίστηκε σαν ανέβμα. «Μη τα χάσεις», τον συμβούλεψε απλά ο Σύριος. «Να είσαι ευγενικός και να περιοριστείς στα γεγονότα». Ο Χάρη έγνεψε ξανά. «Για πες, καλά είναι εδώ, είναι το δυνάμω σου?» «Το δυνάμωσα λίγο. Πώς ακούγεται?» «Πώς είναι?» «Να το δυνάμωσω και άλλο?» «Ας πούνε και τα παιδιά την γνώμη του τώρα που μπαίνουν, δεν ξέρω ποιος μπαίνει. Ο Έρλαντ είναι εδώ». «Μ' αρέσει ο Έρλαντ που έρχεται. Στα SMS streams. Καλό θα έλεγα, είμαι ακουστικά και δεν ακούω». «Ε, πώς γίνεται, με ακουστικά ακούς?» «Εκτός αν έχω εγώ θέμα», λέει. «Δεν πειράζει, μπορεί να μην τα ακούς. Μπορεί να είσαι σαν τους σκύλους. Ακούν οι σκύλοι τέτοιες συχνότητες. Μπορεί όχι». «Αχ, τι λέω. Την καημενούλα. Καλά είναι, καλά είναι. Άστο. Και ίσως κακώς τα ανέβασα. Δεν πειράζει. Δεν έχει νόημα. Δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Σκοπός ήταν να ήταν καμιά 25 άτομα εδώ να μου λέγανε 25 διαφορετικές γνώμες. Τώρα με μία γνώμη δεν γίνεται τίποτα. Πού είχα μείνει? Οπότε θα το χαμηλώσω». «Ο χαζός, ρε». «Όχι, εντάξει. Όχι, μωρέ, στο 31 είναι τώρα. 31, καλά είναι, άστο. Δεν το πειράζω. Λοιπόν, πάμε. Πού είχα μείνει? Εδώ». Ο Χάρη έγνεψε ξανά. «Έχεις τον νόμο με το μέρος σου», πρόσθεσε σιγανά ο Λουπίν. «Ακόμη και οι ανήλικοι μάγοι έχουν δικαίωμα να κάνουν μάγια όταν απειλείται η ζωή τους». Κάτι υγρό και παγωμένο κύλησε στον αυχένα του Χάρη. Προς στιγμή νόμιζε ότι του έκαναν το ξόρ και του καμουφλάς, αλλά έπειτα κατάλαβε ότι η κυρία Wesley είχε επιτεθεί στα μαλλιά του με μια βρεγμένη χτένα. Προσπάθησε να τα στρώσει στην κορυφή του κεφαλιού. «Έτσι πετάνε πάντα?» ρώτησε απελπισμένη. Το αγόρι έγνεψε καταφατικά. Ο κύριος Wesley κοίταξε το ρολόι του και αμέσως μετά το Χάρη. «Πρέπει να πηγαίνουμε», είπε. «Θα φτάσουμε λίγο πιο νωρίς, αλλά καλύτερα να περιμένεις στο Υπουργείο παρά κλεισμένος εδώ μέσα». «Εντάξει», έκανε μηχανικά ο Χάρη, που άφησε το φρυχανισμένο ψωμί του και σηκώθηκε όρθιος. «Μη φοβάσαι τίποτα», το είπε η Tongs, χτυπώντας τον στον ώμο. «Καλή επιτυχία», συμπλήρωσε ο Λούπιν. «Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα καλά». «Και αν όχι», συνέχισε ευλοσιρά ο Σύριος, «θα έχει να κάνει μαζί μου η Amelia Bones». Ωραίος Σύριος, μ' άρεσε. Ο Χάρη χαμογέλασε βεβαιασμένα. Η κυρία Wesley τον αγκάλιασε. «Θα σταυρώσουμε όλοι τα δάχτυλά μας για γούρι», τον καθησύχασε. «Εντάξει», είπε ο Χάρη. «Λοιπόν,
Θα σας δω αργότερα. Ακολούθησα τον κύριο Wesley στο ισόγειο και ύστερα διέσχισαν το μεγάλο χολ. Άκουσα τη μητέρα του Συρίου να μου γκρίζει στον ύπνο της πίσω από τις κουρτίνες. Ο κύριος Wesley ξεκλείδωσε την πόρτα και βγήκαν στην ψυχρή γκρίζα αυγή. Ο Δήμος θα μου πει για το background ήχο που έχει καλά ακουστικά. Καλησπέρα σας. Καλώς στη μεγάλη παιχτούρα του Resident Evil. Λοιπόν, αν τον ακούς τον ήχο, ξέρω, το μικρόφωνο μου είναι δυνατό, το ξέρω. Το έχω κάνει έτσι επίτηδες. Αν ακούγεται ο background ήχος, θέλω να ακούγεται λίγο πιο κάτω από μένα. Τι κάνεις, Δημό? Ωχ, Θεέ μου. Κάνεις, Δημοσταίνη? Καλά είμαι. Ωραία, χαίρομαι. Πού είχαμε μείνει, που βγήκαν έξω? Συνήθως δεν πάτε με τα πόδια στη δουλειά, έτσι δεν είναι? Τον ρώτησε ο Χάρη, καθώς έκαναν το γύρο της πλατείας. Τις περισσότερες φορές διακτηνίζομαι, αποκρίθηκε ο κύριος Wesley. Αλλά εσύ δεν μπορείς. Και σκέφτηκα πως είναι καλύτερα να μην πάμε με μαγικό τρόπο. Θα κάνεις καλύτερη εντύπωση δεδομένων των κατηγοριών που σε βαραίνουν. Ο κύριος Wesley βάδιζε με το χέρι του στην τσέπη. Ο Χάρη ήξερε ότι έσφυγε το ραβδί του. Α, η δρόμη ήταν έρημη σχεδόν, μα όταν έφτασαν στο μικρό καταθλιπτικό σταθμό του μετρό, τον βρήκαν γεμάτο κόσμο που πήγαινε στη δουλειά. Ο κύριος Wesley, όπως πάντα, όταν βρισκόταν ανάμεσα σε μάγκλ που διεκπεραιώνουν τις καθημερινές ασχολίες τους, συγκρατούσε με κόπο τον ενθουσιασμό του. Τον αγαπάω. Καταπληκτικό, ψιθύρισε δείχνοντας τα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων. Μεγαλοφιές. Δεν λειτουργούν, είπε ο Χάρη δείχνοντας την πινακίδα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Wesley κοίταξε τρυφερά τα μηχανήματα. Τους έβγαλε εισιτήρια ένας νησταγμένος ταμείας, ανέλαβε τη συναλλαγή ο Χάρη, γιατί ο κύριος Wesley μπερδευόταν με τα χρήματα των Μάγκλ, και 5 λεπτά αργότερα επιβιβαζόταν στο τρένο που θα τους μετέφερε στο κέντρο του Λονδίνου. Ο κύριος Wesley ήταν νευρικός και συμβουλευόταν κάθε τόσο το χάρτη του μετρό πάνω από την πόρτα του βαγονιού. Τι ωραία που τα γράφει. Άλλοι 4 σταθμοί, Χάρη. Τώρα μας μένουν 3. Σε 2 φτάνουμε. Κατέβηκαν σε ένα σταθμό στην καρδιά του Λονδίνου και ακολούθησαν το κύμα των ανθρώπων που έβγαιναν από το σταθμό με τους χαρτοφύλακες στο χέρι. Ανέβηκαν από τις κυλιόμενες σκάλες, πέρασαν από τον έλεγχο εισιτηρίων. Ο κύριος Wesley ενθουσιάστηκε μόλις είδε την ειδική σχισμή να καταπίνει το εισιτήριό του και βγήκαν σε ένα φαρδί δρόμο με πυκνή κίνηση που πλαισιωνόταν από επιβλητικά κτίρια. Πρόσεξε, θα σας ρωτήσω κάτι. Εάν κάνω μια μεγάλη παύση, τον ακούς τον background ήχο? Καλύτερα. Με προσέχεις τι λέω? Ακούγεται έτσι καλώς, λέει. Έδωσε ο Δήμος. Δεν είναι καλό feedback. Φανεί παρακουστικά καλά. Για να με ακούς καλύτερα. Και μετά φτιάξε PC. Πάρε πρώτα περιφερειακά και μετά φτιάξε PC για να ξεκινήσει το gaming. Γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και το gaming. Αφού είσαι gamer. Ωραία, πάμε.
Προχωράμε. Γελάει. Ας την κοπέλα να πάρει το πισί, ρε. Σωστό. Σωστό και αυτό, μπρο. Πάμε λίγο. Η Φανή κοιμήθηκε ήδη. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Φτάσανε λοιπόν στο κέντρο του Λονδίνου, εκεί μείναμε. Πού είμαστε, κύριος Wesley; Ρώτησε σαστισμένος ο κύριος Wesley και για μια στιγμή ο Χάρη φοβήθηκε πως κατέβηκαν σε λάθος σταθμό, παρόλο που ο κύριος Wesley συμβολευόταν συνεχώς στο χάρτη. Αλλά αμέσως μετά είπε: «Α, ναι, από εδώ, Χάρη». Και τον οδήγησε σε μια πάροδο. «Συγγνώμη», εξήγησε κατόπιν, «αλλά δεν έρχομαι ποτέ με το μετρό και όλα δείχνουν διαφορετικά από την οπτική γωνία των Μάγκλ. Να φανταστείς, πρώτη φορά χρησιμοποιώ την είσοδο των επισκεπτών». Α, πρόσεξε. Όσο προχωρούσαν, τόσο μικρότερα και λιγότερο εντυπωσιακά γινόταν τα κτίρια, μέχρι που έφτασαν σε ένα δρόμο που υπήρχαν παλιές πολυκατοικίες που στέγαζαν γραφεία, μία pub και ένας ξέχυλος κάδος σκουπιδιών. Ο Χάρη περίμενε ότι το Υπουργείο Μαγείας θα βρισκόταν σε μία πολύ πιο εντυπωσιακή συνοικία. «Φτάσαμε», είπε πρόσχαρα, έκανε πρόσχαρα ο κύριος Wesley και έδειξε ένα παλιό κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο, α ναι, που του έλειπαν κάμποση οι αλοπίνακες και βρισκόταν μπροστά σε έναν τοίχο καλυμμένο με γκράφιτι. «Ύστερα από σένα, Χάρη», είπε και άνοιξε την πόρτα του τηλεφωνικού θαλάμου. Ο Χάρη μπήκε μέσα, ελαφρώς σαστισμένος. Ο κύριος Wesley στριμώχτηκε δίπλα του και έκλεισε την πόρτα μόλις που χωρούσαν. Ο Χάρη ήταν κολλημένος στην τηλεφωνική συσκευή που κρεμόταν ξεχαρβαλωμένη σε μια γωνία σαν να προσπαθούσε κάποιος βάνδαλος να την κρεμίσει. Ο κύριος Wesley άπλωσε το χέρι του μπροστά από το Χάρη και σήκωσε το ακουστικό. «Φοβάμαι πως είναι χαλασμένο, κύριε Wesley», είπε ο Χάρη. «Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα», απάντησε εκείνος κρατώντας ψηλά το ακουστικό και κοιτάζοντας το καντράν. «Για να δούμε. 6, σχημάτισα τον αριθμό. 2, 4 και άλλο 4 και άλλο 2. Όταν σταμάτησε να γυρίζει ο δίσκος του καντράν, α, είναι και παλιό, είναι με γυρίζει. Ωραίο. Όταν σταμάτησε να γυρίζει ο δίσκος του καντράν, ακούστηκε μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμο μια ψυχρή γυναικεία φωνή, όχι από το ακουστικό που κρατούσε ο κύριος Wesley, αλλά δυνατά και καθαρά, σαν να στεκόταν δίπλα τους μια αόρατη γυναίκα. Ετοιμαστείτε για τρελόγια για τώρα. Θα κάνουμε τώρα... Θέλω να κάνω όλους όσους βρίσκονται στο Υπουργείο Μαγείας μας. Ψήνουμε. Πού είχα μείνει; Α, εδώ. «Καλώς ορίσατε στο Υπουργείο Μαγείας. Αναφέρετε παρακαλώ το όνομά σας και το λόγο επίσκεψης». Έκανε ο κύριος Wesley, που προφανώς δεν ήξερε αν έπρεπε να μιλήσει στο ακουστικό. Συμβιβάστηκε φέροντας το μικρόφωνο στο αυτί του. «Άρθουρ Wesley, γραφείο ανάρμος της χρήσης μαγείας, συνοδεύω τον Χάρι Πότερ που κλήθηκε να παραστήσει το πειθαρχικό συμβούλιο». «Ευχαριστώ», είπε η ψυχρή γυναικεία φωνή. «Ο επισκέπτης παρακαλείται να φορέσει την κάρτα του στο στήθος». Ακούστηκε ένα κλικ και ένα κορτάλισμα και ο Χάρη είδε κάτι να γλιστράει από τη μεταλλική υποδοχή επιστροφής κερμάτων. Το τι λέει,
Το έπιασε. Ήταν μια τετράγωνη ασημόχρωμη κάρτα που έγραφε «Χάρι Πότερ, πειθαρχικό συμβούλιο». Την καρφίτσωσε στο μπλουζάκι του, ενώ η γενική αφωνία ακούστηκε πάλι. Ο επισκέπτης θα υποβληθεί σε έρευνα και θα παραδώσει το ραβδί του για καταχώρηση στο γραφείο ασφαλείας που βρίσκεται στο βάθος του εθρίου. Γκλινγκ λονγκ, ακούγεται εκεί, ξέρεις. Ξαφνικά, εδώ ξεκινάει το έπος, πρόσεξε. Ξαφνικά, το δάπεδο του τηλεφωνικού θαλάμου άρχισε να τρέμει. Βούλιαζαν αργά στο έδαφος. Ο Χάρη κοίταξε φοβισμένος στο πεζοδρόμιο που άρχισε να υψώνεται γύρω από τα γυάλινα τυχώματα του θαλάμου μέχρι που του στήληξε το σκοτάδι. Έπειτα δεν έβλεπε τίποτε. Άκουγε μόνο ένα πνιχτό τρίξιμο καθώς κατέβαινε ο θάλαμος σε όλο και μεγαλύτερο βάθος. Ύστερα από κανένα λεπτό που του φάνηκε αιώνας, μια χρυσή αχτίδα φώτισε τα πόδια του και απλώθηκε σιγά σιγά σε όλο του το σώμα, ώσπου έφτασε στο πρόσωπό του, αναγκάζοντάς τον να κλείσει τα μάτια του που είχαν δακρύσει. Μαλάκα, τι περιγράφει. Το Υπουργείο Μαγείας σας εύχεται καλημέρα. Ακούστηκε ξανά η γενική φωνή. Έπος, έπος. Πω, τι έχουμε τώρα να... Πω, τι έχουμε να δούμε από περιγραφή τώρα. Ετοιμάσου, ετοιμάσου. Αχ, θα συγκινηθώ πάλι. Η πόρτα του τηλεφωνικού θαλάμου άνοιξε. Πρώτος βγήκε ο κύριος Wesley και έπειτα ο Χάρη, όπου είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πρόσεξε. Βρισκόταν στην άκρη ενός μεγάλου πολυτελούς χώρου με καλογιαλισμένο σκούρο ξύλινο πάτωμα. Το χρώμα της οροφής ήταν πρασινογάλαζο και είχε ένθετα λαμπερά χρυσά σύμβολα που μετακινούνταν και άλλαζαν σχήμα σαν τεράστιος ουρανός πίνακας ανακοινώσεων. Σαν τεράστιος ουράνιος πίνακας ανακοινώσεων. Πρόσεξε. Οι τείχοι δεξιά και αριστερά είχαν σκουρόχρωμη ξύλινη επένδυση και αμέτρητα τζάκια με επίχρυσες κορνίζες. Από τα τζάκια της αριστερής πλευράς εμφανιζόταν κάθε λίγα δευτερόλεπτα ένας μάγος με ένα απαλό θρόισμα. Στη δεξιά πλευρά, μπροστά από τα τζάκια, οι μάγοι που ήθελαν να αναχωρήσουν από το Υπουργείο σχημάτιζαν μικρές ουρές. Και δεν τελειώσαμε, εδώ έχει κι άλλο. Πρόσεξε. Στη μέση της αίθουσας υπήρχε ένα συντριβάνι με ένα σύμπλεγμα χρυσών αγαλμάτων σε υπερφυσικό μέγεθος στο κέντρο της στρογγυλής κρίνης. Το ψηλότερο απ' όλα παρουσίαζε έναν αρχοντικό μάγο με το ραβδί του υψωμένο στον αέρα. Ναι. Γύρω του στέκονταν μια ωραία μάγισσα, ένας κένταυρος, ένας χαλκάτζαρος και ένα σπιτικό ξωτικό. Οι τρεις τελευταίοι κοίταζαν με λατρεία το μάγο και τη μάγισσα. Στραφταλιστοί πίδακες νερού ξεπετάγονταν από τις μύτες των ραβδιών των μάγων, από την αιχμή του βέλους του κεντάβρου, από την κορυφή του καπέλου του καλκάτζαρου και από τα αυτιά του σπιτικού ξωτικού. Το γλυκό κελάρισμα του νερού έσμιγε με τα pop και τα crack των διακτηνισμών και τα βήματα εκατοντάδων μάγων και μαγισσών που κατευθύνονταν βλοσιροί και αγουροξυπνημένοι προς τις χρυσές πύλες στην άλλη άκρη της αίθουσας. 10/10. Μήνε ρε Ατάκη, μήνε, πού πας, μήνε, μη λουρκάρεις, βασικά λουρκάρεις. Οπότε και πάλι για τα πανηγύρια. Λοιπόν, δεν πειράζει, εκτός αν είσαι Αμερικάνος. Οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό, να ξέρεις. Έρχονται και λουρκάρουν με υλικό ASMR. Αν δεν το ξέρεις, μάθε το. Πού είχα μείνει? Α, ναι. Από εδώ, είπε ο κύριος Wesley και ακολούθησαν το πλήθος των υπαλλήλων του Υπουργείου. Άλλοι από αυτούς κρατούσαν κλειδονιζόμενες στίβες περγαμινών
και άλλοι στραπατσαρισμένους χαρτοφύλακες και άλλοι πάλι βάδιζαν διαβάζοντας τον ημερήσιο προφήτη. Καθώς περνούσαν από το συντριβάνι, ο Χάρη είδε ασημένια δρεπάνια και χάλκινα μαστίγια να νομίσματα είναι αυτά, έτσι, να αστραφτοκοπούν στον πυθμένα της τέρνας. Δίπλα σε μια μικρή παλιά πινακίδα να γραφόταν με κεφαλαία «Όλα τα έσοδα του συντριβανιού των μαγικών αδελφών δίδονται στο νοσοκομείο μαγικών νόσων και τραυμάτων ο Άγιος Μάγκο». «Αν δεν με αποβάλλουν από το Χόγκουαρτς, θα προσφέρω 10 γαλέρες», υποσχέθηκε μέσα στην απελπισία του Χάρη. «Από εδώ, Χάρη», υπέδειξε ο κύριος Ουέσλι και ξέκοψαν από το πλήθος των υπαλλήλων που κατευθυνόταν προς τις χρυσές πύλες. Στα δεξιά, κάτω από μία πινακίδα με την ένδειξη «Ασφάλεια», υπήρχε ένα γραφείο που καθόταν ένας κακοξυρισμένος μάγος με γαλαζοπράσινο μανδύα. Μόλις τους είδε να πλησιάσουν, άφησε τον ημερήσιο προφήτη του. «Καταλαβαίνεις, υπουργείο. Αντί να δουλεύει, διαβάζει εφημερίδα. Πώς φαίνεται η γραφή της Ρόλινγκ? Γιατί λουρκάρεις? Γιατί είσαι για τον που...» «Ακριβώς, έπως, έπως η Ρόλινγκ, έπως, θα χώνει χοντρά. Πάμε λίγο. Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαλαρωμένο». Λοιπόν, άφησε τον ημερήσιο προφήτη του. Εκεί είχαμε μείνει. «Συνοδεύω έναν επισκέπτη», τον ενημέρωσε ο κύριος Ουέσλι δείχνοντας το Χάρη. «Έλα εδώ», είπε βαριεστημένο ο μάγος. «Βαριέται κιόλας να κάνει τη δουλειά του, πρόσεξε». Ο Χάρη πλησίασε και ο μάγος πήρε μια μακριά χρυσή ράβδο, λεπτή και ευλίγιστη σαν κεραία, και την πέρασε στο σώμα του Χάρη μπρος και πίσω και από πάνω ως κάτω. Α, τον έκανε τέτοιο, ναι. Έχει τέτοιο, face control, πώς λέγεται. Καταλαβες? Τι διαβάζουμε, ρε μαλάκα. Ο Χάρη έδωσε το ραβδί του. Ο μάγος το τοποθέτησε σε ένα παράξενο μπρούτζινο όργανο που έμοιαζε με ζυγαριά, αλλά είχε μόνο ένα δίσκο. Το όργανο άρχισε να τρέμει. Από μία σχισμή στη βάση βγήκε μία λεπτή ταινία περγαμηνής. Ο μάγος την τράβηξε και διάβασε τι έγραφε. 28 εκατοστά. Πυρήνας από φτερόφινικα. Χρησιμοποιείται 4 χρόνια. Σωστά? Μάλιστα», απάντησε νευρικά ο Χάρη. «Αυτό το κρατάω», είπε ο μάγος, καρφιτσώνοντας την περγαμηνή σε ένα μπρούτζινο καρφί. «Και αυτό επιστρέφεται», πρόσθεσε και το έδωσε πίσω το ραβδί. «Ευχαριστώ». Όχι, εντάξει, δεν έφαγε πόρτα, τον έκανε έλεγχο. Για να δει τέτοιο, πώς το λένε, πώς έχουν έλεγχο για όπλα στα αεροδρόμια, στα δικαστήρια, ξέρω εγώ. «Μια στιγμή», έκανε αργόσυρτα ο μάγος. Το βλέμμα του από την ασημό χρωμικάρτα στο στήθος του Χάρη καρφώθηκε τώρα στο μέτωπό του. Α, τον πήρε γραμμή. Κατάλαβε ποιος είναι. «Ευχαριστούμε, Έρικ», είπε κοφτά ο κύριος Ουέσλι και πιάνοντας το Χάρη από τον ώμο τον απομάκρυνε από το γραφείο.
ακολούθησαν το ρεύμα των υπαλλήλων που κατευθυνόταν προς τις χρυσές πύλες. Ο Χάρη, στριμωγμένος ανάμεσα στο πλήθος, διάβηκε τις πύλες με τον κύριο Wesley και βρέθηκε σε μια μικρότερη αίθουσα όπου υπήρχαν τουλάχιστον 20 αναλκυστήρες με χρυσά σφυρίλατα προστατευτικά πλέγματα. Τι ωραία! Ο Χάρη και ο κύριος Wesley στάθηκαν μαζί με άλλους μπροστά σε έναν αναλκυστήρα. Δίπλα τους στέκονταν ένας ψηλός γενιοφόρος μάγος που κρατούσε ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο από το οποίο ακούγονταν παράξενα τρεξίματα. «Πώς πάει, Άρθουρ, καλά?» είπε ο μάγος γνέφοντας τον κύριο Wesley. «Τι έχεις εκεί μέσα, Μπομπ?» ρώτησε ο κύριος Wesley κοιτάζοντας το χαρτοκιβώτιο. «Δεν είμαστε σίγουροι», απάντησε ευλοσιρά ο μάγος. «Νομίζαμε πως είναι μια κοινή νερόκοτα μέχρι που άρχισε να βγάζει φωτιές από το στόμα. Σίγουρα κάποιος παραβίασε το νόμο απαγόρευσης πειραματικών εκτροφών». Ο ανελκυστήρας σταμάτησε με ένα τράνταγμα μπροστά τους κροταλίζοντας. Η πόρτα με το χρυσό πλέγμα άνοιξε και ο Χάρη με τον κύριο Wesley μπήκε στο θάλαμο μαζί με τους υπολείπους. Ο Χάρη βρέθηκε στριμωγμένος πίσω-πίσω. Αρκετοί μάγοι και μάγισσες τον κοίταζαν περίεργα. Εκείνος έσκυψε το κεφάλι για να αποφύγει τα βλέμματά τους και έστρωσε τη φράτζα του. Η πόρτα έκλεισε με πάταγο και ο ανελκυστήρας άρχισε να ανεβαίνει αργά, ενώ οι αλυσίδες έτριζαν και η ψυχρή γυναικεία φωνή, γνώριμη πια στο Χάρη, ακούστηκε ξανά. «Επίπεδο 7. Τμήμα μαγικών αθλημάτων και αθλοπαιδιών. Συμπεριλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Quidditch Βρετανίας και Ιρλανδίας, τη Λέσχη Γκόμπστον και το γραφείο παράδοξων πατεντών». Οι πόρτες του ανελκυστήρα άνοιξαν. Ο Χάρη αντίκρισε έναν ακατάστατο διάδρομο με αφίσες διαφόρων ομάδων Quidditch κρεμασμένες στραβά στους τοίχους. Τι φοβερή φαντασία, Θεέ μου! Ένας μάγος που κρατούσε μια αγκαλιά σκουπόξυλα βγήκε από τον ανελκυστήρα και χάθηκε στο διάδρομο. Οι πόρτες έκλεισαν και συνέχισαν την ανοδό τους, ενώ η γυναικεία φωνή ανήγγειλε. Θα μας δείξει όλο το Υπουργείο τώρα, Ρόλινγκ, κάτσε τώρα να γουστάρουμε. Όλο. Δεν θα το κάνει όλο. Για να έχει υλικό και για άλλα βιβλία. Πώς φάνηκε το λογοτεχνικό κόλπο? Σου λέω και κάνα λογοτεχνικό κόλπο. Μπας και βάλεις μυαλό, αλλά 4 άτομα. Τα αρχίδια μου κουνιούνται. Δεν άδεξα. Άνθρωπος είμαι και εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο. Οι πόρτες έκλεισαν και συνέχισαν την άνοδο τους, ενώ η γενική φωνή ανήγγειλε ξανά. Επίπεδο 6. Τμήμα μαγικών μεταφορών. Συμπεριλαμβάνει τη διεύθυνση δικτύου μαγικής ροής, το ρυθμιστικό έλεγχο σκουπόξυλων, το γραφείο πυλών και το κέντρο ελέγχου διακτηνισμών. Άνοιξαν ξανά οι πόρτες και βγήκαν 4-5 μάγοι. Ταυτόχρονα μπήκαν στο θάλαμο κάμποσες χάρτινες σαΐτες. What? Ο Χάρη τις κοίταξε καθώς έκοβαν αργά βόλτες πάνω από το κεφάλι του. Είχαν ανοιχτό μοβ χρώμα και διέκριναν στην άκρη το φτερό του στη στάμπα Υπουργείο Μαγείας. Γελάει ο Δήμος. Τι να κάνει, να κλάψει? Γελάς, παιδί. «Σημειώματα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες του Υπουργείου», μουρμούρισε ο κύριος Wesley. «Παλιότερα χρησιμοποιήσαμε κουβάγιας, αλλά είχαμε πήξει στην κουτσουλιά». «Α, ήταν εσωτερική αλληλογραφία που λέμε». Καθώς συνέχιζαν την άνοδό τους, οι σαΐτες πετούσαν γύρω από τη λάμπα που κρεμόταν στην οροφή του θαλάμου. «Επίπεδο 5. Τμήμα Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας. Συμπεριλαμβάνει το Σώμα Διεθνών Μαγικών Εμπορικών Προτύπων, τη Διεύθυνση Διεθνούς Μαγικού Δικαίου και τη Διεθνή Ομοσπονδία Μάγων, Περιφέρεια Αγγλίας». Όταν άνοιξαν και πάλι πόρτες μαζί με τους μάγους και τις μάγισσες που κατέβηκαν, βγήκαν και δύο υπηρεσιακά σημειώματα
αλλά μπήκαν πολύ περισσότερα, με αποτέλεσμα μία να κρύβεται και μία να δυναμώνει το φως της λάμπας καθώς πετούσαν γύρω του. Τι φοβερή φαντασία, Θεέ μου. Επίπεδο 4. Τμήμα ρύθμισης και ελέγχου μαγικών πλασμάτων συμπεριλαμβάνει τις διευθύνσεις κτηνών, όντων και πνευμάτων, το γραφείο συνδέσμου Καλικατζάρων και το συμβουλευτικό γραφείο Ζυζανιών. Συγγνώμη, είπε ο μάγος που κρατούσε την νερόκοτα φλογοβόλο και βγήκε από τον ανελκυστήρα ακολουθούμενος από ένα σμήνος υπηρεσιακών σημειωμάτων. Οι πόρτες έκλεισαν ξανά. Επίπεδο 3. Τμήμα μαγικών ατυχημάτων και καταστροφών. Συμπεριλαμβάνει την ομάδα αντιστροφής λανθασμένων μαγικών, τη διεύθυνση διαγραφής μνήμης και την επιτροπή ανοήτων δικαιολογιών. Δεν μπορώ άλλο. Επιτροπή ανοήτων δικαιολογιών. Πόσο σε αγαπάω. Γιατί την αγαπά. Λοιπόν, θα στείλω ένα γράμμα στη Rowling. Καγράφει αυτό το γράμμα. Πόσο σε αγαπάω. Έτσι, αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Αγαπητέ Brainbomb, sorry. Έχω αφαιθεί στις σελίδες της καταπληκτικής αυτής δημιουργού και δεν σε πρόσεξα που ήρθες. Κάνουμε περιγραφή του Υπουργείου Μαγείας τώρα. Το καλύτερο παιδί είναι Brainbomb. Πραγματικά. Για πάμε λίγο. Στον όροφο αυτό βγήκαν όλοι εκτός από τον κύριο Wesley, τον Χάρη και μία μάγισσα που διάβαζε μία περγαμηνή τόσο μεγάλη που σερνόταν στο πάτωμα. Τα υπόλοιπα υπηρεσιακά σημειώματα συνέχισαν να διαγράφουν κύκλους καθώς ο ανελκυστήρας ανέβαινε. Και ύστερα οι πόρτες άνοιξαν ακόμη μια φορά και η γυναικεία φωνή ανήγγειλε. Επίπεδο 2. Τμήμα επιβολής του μαγικού νόμου συμπεριλαμβάνει το γραφείο ανάρμοσης της χρήσης μαγείας, τη διεύθυνση χρυσούχων και τις διοικητικές υπηρεσίες δήμο-γεροντίας. «Φτάσαμε, Χάρη», είπε ο κύριος Wesley. Πρώτη βγήκε η μάγισσα και ύστερα οι δυο τους. Βρέθηκαν σε ένα διάδρομο με πόρτες δεξιά και αριστερά. «Το γραφείο μου είναι στην άλλη άκρη του ορόφου. Έλα». «Ωπ, μας σχοτέλεις. Έσαι μας σχοτέλει. Τι κάνεις. Καλώς ήρθες. Στο πρώτο και μοναδικό ASMR κανάλι σε όλο τον κόσμο, στο Twitch, που είναι στα ελληνικά. Δεν υπάρχει άλλο κανάλι στο Twitch που να κάνει ASMR στα ελληνικά. Υπάρχει στο YouTube βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Κάπου τον έχω δει το μοσχοτέλι, αλλά δεν θυμάμαι πού. Εάν στριμάρει ο μοσχοτέλι συχνά, να μας το γράψει στο chat, να τον κάνουμε shout-out. Αλλά πόσα άτομα είμαστε. Δεν είμαστε. Οπότε μην κάνει shout-out. Όχι, μωρέ, κάνε. Ήρθα να με ανανουρίσεις, λέει. Α, θέλω. Κάτσε. Ελπίζω να έχεις καλά... Χέτσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ το φόλο. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Διαβάζουμε το τάγμα του... φαίνεται πάνω από το κεφάλι μου. Τη διαβάζουμε έτσι. Εδώ. Να το. Είμαστε στη σελίδα 128 από 800. «Κύριε Wesley», είπε ο Χάρη καθώς περνούσαν μπροστά από ένα παράθυρο όπου έμπαινε άπλετο φως του ηλίου. «Δεν είμαστε πια κάτω από το έδαφος». «Είμαστε», απάντησε ο κύριος Wesley. «Τα παράθυρα αυτά είναι μαγικά. Η υπηρεσία μαγικής συντήρησης αποφασίζει τι καιρό θα έχουμε κάθε μέρα.
Την τελευταία φορά που ζητήσαμε αύξηση των αποδοχών μας, είχε για 2 μήνες τυφώνες. Εδώ στρίβουμε, Χάρη. Έστρεψαν σε μία γωνία, πέρασαν από μία βαριά, δίφυλη, δρύνη πόρτα και βρέθηκαν σε μία μεγάλη αίθουσα χωρισμένη σε γραφεία που βούιζε από συζητήσεις και γέλια. Υπηρεσιακά σημειώματα πηγαινορχόταν μεταξύ των γραφείων σαν λιλιπούτιες ρουκέτες. Σε μία επιγραφή που ήταν κρεμασμένη στραβά στο πλησιέστερο χώρισμα να γραφόταν «Διεύθυνση Χρυσούχων». Όποια παιδιά καινούρια έρχονται στο stream, αλλά και παλιά, ό,τι δεν σας αρέσει, ό,τι σας αρέσει να τα γράφετε στο stream, κάνε ένα time out των φωτιών για 300 δευτερόλεπτα. Πάμε λίγο, μια σκοτζόνη. Και έχουμε και redeem. Βέβαια τα redeem θα επιθυμούσα. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί τα διπλασίασες? Για 300 είπα, για 600, δεν πειράζει, αυστηρός. Ευχαριστώ πολύ. Τι ήθελα να πω, τι έλεγα. Θα ήθελα τα redeems να τα κάνουμε όταν μαζευτούν πολύ. Γιατί απαιτούν πολύ κόπο. Αυτά από μένα. Ό,τι θέλετε μου γράφετε στο chat. Α, τα γράφω και κάτω αριστερά. Αυτά που θέλω να πω τα γράφω κάτω αριστερά. Στα αγγλικά βέβαια. Ξέρετε, όσο χαβαλέ θέλετε, μπορούμε να κάνουμε στο game, στα game, στις gaming βραδιές. Το ASMR stream, παιδιά, είμαι ο μοναδικός στον κόσμο που κάνει ASMR στα ελληνικά. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για εμένα. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο κόπο, μεγάλη αυτοσυγκέντρωση για να το κάνω αυτό. Γιατί μπορώ να διαβάζω και έτσι, ρε φίλε. Μπορώ να διαβάζω. Φτάσαμε, Χάρη, είπε ο κύριος Wesley. Πρώτη φορά βγήκε η μάγισσα και ύστερα οι δυο τους. Βρέθηκαν σε ένα διάδρομο με πόρτες δεξιά και αριστερά. Το γραφείο μου είναι στην άλλη άκρη του ορόφου, είπε ο κύριος Wesley. Έλα. Εντάξει, λοιπόν. Και γενικά θεωρώ το βιβλίο πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να κάνουμε χαβαλέ. Έχει και διαφημίσει στο YouTube. Ματσάκησε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Έπεσε τουλάχιστον πάνω σε αυτά που έλεγα. Γι' αυτό, αν με θεωρείς αυστηρό για το time out, όχι, δεν το λέω προσωπικά για τον Φωτίον. Γενικά για όλους. Μιλάω, ξέρεις, γενικό πληθυντικό. Αν με θεωρείς αυστηρό, μπορείς να κάνεις ένα follow. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω καλησπέρα στη Λίτσα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε η Λίτσα εδώ. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει τον εαυτό σου, γιατί είσαι γλυκούλα. Λοιπόν, πάμε. Πού να μείνει? Α, ναι. Η διαφήμιση έφυγε. Ναι, έφυγε. Σωστά. Κάτσε να έχω το mouse εδώ. Μήπως ξαναβγεί η διαφήμιση. Δεν μπορεί στη ζωή. Στη ζωή δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Όπως και σε σένα δεν αρέσουν όλοι. Καταλαβαίνεις. Έτσι πάει. Εκτός από μένα που αγαπώ όλα τα κορίτσια. Μην το κάνεις κλιπ. Πρόσεξε. Είναι μια κονκάρδα που έχω. Δεν ξέρω που την έχω τώρα. Θα στη φέρω μια μέρα να τη φορέσω να τη δεις. Είναι μια κονκάρδα που γράφει «Αγαπώ τα κορίτσια». Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν τα πας καλά με όλους, κάτι θα πάει καλά. Θεούλης. Και εγώ λέει. Και σε αγαπάς τα κορίτσια. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Αφήστε με να διαβάσω. Με τρολάρετε. Ναι, ο Χάρη
κρυφοκοίταξε από τις πόρτες καθώς περνούσε. Οι χρυσούχοι είχαν κρεμάσει στους τοίχους των γραφείων τους κάθε λογής εικόνες από αφίσες καταζητουμένων μάγων και οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι πόστερ της αγαπημένης τους ομάδας Quidditch και άρθρα του ημερησίου προφήτη. Ένας άντρας με πορφυρό μανδύα και αλογουρά μακρύτερη από τον Bill Wesley καθόταν με τα πόδια ανεβασμένα στο γραφείο του και υπαγόρευε μία αναφορά στην πένα του. Λίγο πιο πέρα, μία μάγισσα με επίδεσμο στο ένα μάτι μιλούσε πάνω από το χώρισμα του γραφείου με τον Kingsley Shacklebolt. Για πρώτη φορά είπα αυτό το όνομα σωστά. Καταπληκτικό. Όχι, δεν έχασες πολλά. Έχασες όλη την περιγραφή του Υπουργείου Μαγείας που έχει φτάσει ο Χάρι Πότερ για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει, δεν στα βω. Α, ή, μπράβο, ναι, θαυμαστικό YouTube. Έχεις κάνει follow στο YouTube, δηλαδή subscribe. Να πας να κάνεις. Να πας... Να πας να κάνεις. Κάνε follow στο YouTube. Κάνε follow στο YouTube. Φανεί. Θαυμαστικό YouTube. Πάμε. Δεν πειράζει. Ας χαλαρώσει σήμερα η Φανεί. Τι είστε εσείς, ρε Φανεί. Μέρα, Wesley. Είπε αδιάφορα Kingsley, καθώς πλησίαζαν. Σε θέλω κάτι, έχεις 2 λεπτά. Αν είναι μόνο για 2 λεπτά, αποκρίθηκε ο κύριος Wesley, γιατί βιάζομαι. Εμένα μάλλον θέλω να πει, μη μου ψιθυρίζετε, σας παρακαλώ. Okay. Μιλούσαν σαν να γνωρίζονταν ελάχιστα μεταξύ τους. Και τον Οχάρη άνοιξε το στόμα του για να χαιρετήσει το Kingsley. Ο κύριος Wesley του πάτησε το πόδι. Ακολούθησαν τον Kingsley στο τελευταίο γραφείο. Ο Χάρη πάγωσε από την ταραχή. Όπου και αν γύριζε το κεφάλι του, έβλεπε να τον κοιτάζει ο Σύριος. Πλάκα κάνω. Η τύχη ήταν καλυμμένη με αποκόμματα εφημερίδων και παλιές φωτογραφίες του, ακόμα και εκείνη που ο Σύριος ήταν κουμπάρος στο γάμο των Πότερ. Το μόνο σημείο που δεν υπήρχε το πρόσωπο του νονού του ήταν ένας παγκόσμιος χάρτης διάστηκτος με κόκκινες πινέζες που έλαμπαν σαν πετράδια. Δεν σου αρέσει να σου ψιθυρίζουνε, Λίτσα? Περίεργα πράγματα. Ο Kingsley έχωσε στο χέρι του κυρίου Wesley μια περγαμηνή. Θέλω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα επτάμενα οχήματα των Mangle που εθεάθησαν τους τελευταίους 12 μήνες. Έχουμε την πληροφορία ότι ο Sirius χρησιμοποιεί την παλιά του μοτοσικλέτα. Κατόπιν έκλεισε το μάτι στον Χάρη και πρόσθεσε ψιθυριστά. Αυτό πρέπει να το κάνω ψιθυριστά. Δώσε το περιοδικό, μπορεί να τον ενδιαφέρει. Ενώ συνέχισε με την κανονική του φωνή. Και όσο πιο σύντομα μπορείς, Wesley, με την καθυστέρηση της αναφοράς για εκείνα τα φωτοβόλα, έμειναν πίσω 1 μήνα οι έρευνες μας. Μούφα δηλαδή. Πρόσεξε. Αν διάβαζες προσεκτικά την αναφορά μου, θα γνώριζες ότι ο όρος είναι πυροβόλα.
είπε ψυχρά ο κύριος Wesley. «Και φοβάμαι πως θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο την αναφορά για τις μοτοσυκλέτες. Αυτή τη στιγμή πνιγόμαστε στη δουλειά». Χαμήλωσε τη φωνή και πρόσθεσε. «Αν μπορέσεις να φύγεις πριν από τις 7, η μόλι έχει κεφτέδες σήμερα». «Κάνουνε θέατρο στο Υπουργείο ότι δεν γνωρίζονται, ενώ είναι όλοι μαζί, μένουν όλοι μαζί στο σπίτι». «Στο εξηγώ το κόνσεπτ για κάποιον που δεν ήταν εδώ στα προηγούμενα streams. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα καλά παιδιά που είναι εδώ για το support. Το εκτιμώ πάρα πολύ». Αμέσως μετά έφυγε από το γραφείο του Kingsley, κάνοντας νόημα στο Χάρι να τον ακολουθήσει. Βγήκαν σε ένα διάδρομο, από άλλη μία δρύνη δίφυλη πόρτα, έστριψαν αριστερά, διέσχισαν ακόμη ένα διάδρομο και έφτασαν σε ένα διέξοδο. Από τη μισά ανοιχτή πόρτα που βρισκόταν στα αριστερά ήταν ορατό ένα ντουλάπι με σκούπες και κουβάδες. Πάνω στην πόρτα που βρισκόταν στα δεξιά υπήρχε μια μαυρισμένη μπρούζινη πλακέτα όπου αναγραφόταν «Κακή χρήση αντικειμένων Μάγκλ». Το σκοτεινό δωμάτιο που εργαζόταν ο κύριος Wesley φάνταζε μικρότερο και από το ντουλάπι με τις σκούπες. Φτωχολογιάδα. Μέσα ήταν στριμωγμένα δύο γραφεία, αλλά δεν υπήρχε χώρος να κινηθείς ολογυρά τους εξαιτίας των ξεχυλισμένων αρχαιοθηκών που ήταν αραδιασμένες στους τοίχους. Πάνω στις αρχαιοθήκες ήταν στιβαγμένοι φάκελοι. Ο λιγοστός χώρος που έμενε ελεύθερος στους τοίχους ήταν αφιερωμένος στο πάθος του κυρίου Wesley. Υπήρχαν κάμποσες αφίσες αυτοκινήτων, ένα μάλιστα με αποσυναρμολογημένη τη μηχανή, δύο ζωγραφιές γραμματοκιβωτίων που μάλλον τις είχε κόψει από παιδικό βιβλίο Μάγκλ και ένα διάγραμμα ρευματοδότη. Αφού μπόρεσα και διάβασα όλα αυτά χωρίς να κάνω λάθος, αξίζω την αγάπη σας. Μα οι λέξεις είναι αυτές, για μότο. Πάνω στο ξέχυλο δίσκο εισερχομένων βρισκόταν μια παλιά τοστιέρα που τρανταζόταν από το Λόξιγκα. Τοστιέρα, σου θυμίζει κάτι? Και ένα που τρανταζόταν από το Λόξιγκα, πρόσεξε, φαντασία. Και ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια που στριφογύριζαν τις υποδοχές για τους αντίχειρες. Τι φαντασία, Θεέ μου. Τι καταπληκτικό. Δίπλα στο δίσκο υπήρχε μια φωτογραφία της οικογένειας Wesley. Ο Χάρη πρόσεξε ότι ο Πέρσι είχε φύγει από τη φωτογραφία. Πρόσεξε. «Δεν έχουμε παράθυρο», είπε απολογητικά ο κύριος Wesley, καθώς έβγαζε το αεροπορικό μπουφάν και το τοποθετούσε στην πλάτη της καρέκλας. «Ζητήσαμε, μα δεν το θεώρησαν, φαίνεται, απαραίτητο». «Κάθισε, Χάρη, δεν έχει έρθει ακόμη ο Πέρκινς». Ο Χάρης στριμώχθηκε στην καρέκλα πίσω από το γραφείο του Πέρκινς, ενώ ο κύριος Wesley ξετύλιγε την περγαμηνή που του έδωσε ο Kingsley. «Α», χαμογέλασε, βγάζοντας από μέσα ένα περιοδικό που λεγόταν «Ο Σοφιστής». «Ναι». Έπειτα το φιλομέτρησε λίγο. «Σίγουρα θα το βρει πολύ διασκεδαστικό ο Σύριος. Τι είναι πάλι?» Από την πόρτα μπήκε ένα υπηρεσιακό σημείωμα και προσγειώθηκε πάνω στην τοστιέρα. Ο κύριος Wesley το ξεδίπλωσε και διάβασε δυνατά. «Α, πιω λίγο νεράκι και να τσεκάρω να δω ποιοι είστε μέσα. Να δω ποια είναι τα καλά παιδιά του Twitch».
Ο Μασχοτέλης μάλλον κοιμήθηκε. Καλό είναι αυτό. Ενδιαφέρον. Πάμε λίγο. Πού είχαμε μείνει? Για να δω. Τσαράκι, τι είμαι, γέρος είμαι εγώ? Καλό το τσάι. Ενδιαφέρον. Θα το κάνω. Μόνο τσάι πίνω. Okay. Θα φτιάξουμε τσάι από CBD και να το κάνεις κλιπ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. CBD είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Πού να μείνει? Α, ναι. Από την πόρτα μπήκε ένα υπηρεσιακό σημείωμα και προσγειώθηκε πάνω στην τοστιέρα. Ο κύριος Ουέσλι το ξεδίπλωσε και διάβασε δυνατά. Εκεί είχαμε μείνει. Γελάει ο Δήμος. Του βουνού είναι, ναι. Και λέει: εντοπίστηκε τρίτη λεκάνη σε δημόσιες τουαλέτες που ξερνάει, αυτή τη φορά στο Bethnal Green. Παρακαλείστε όπως επιληφθείτε αμέσως. Αυτό πια καταντάγελιο. Τουαλέτα που ξερνάει. Κάνουν φάρσες τους Μάγκλ, εξήγησε κατσοφιασμένος ο κύριος Βέσλι. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε δύο, μία στο Wimbledon και μία στο Κάσλ. Όταν τραβάνε οι Μάγκλ το καζανάκι, αντί να εξαφανιστούν όλα, καταλαβαίνεις. Καλούν οι φουκαριάριδες τους πυραυλικούς, θα τους λένε, ξέρεις, αυτούς που επισκευάζουν σωλήνες και τέτοια. Υδραυλικούς. Αυτούς. Και μόλις φτάνουν, σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Ελπίζω να πιάσουμε τους φαρσέρ. Δεν τους πιάνουν οι χρυσούχοι. Οι χρυσούχοι δεν ασχολούνται με τέτοιες ασήμαντες παραβάσεις. Τις αναλαμβάνει η μονάδα επιβολής μαγικού νόμου. Ανά και ο Πέρκινς. Δεν ξέρω δηλαδή. Τέλος πάντων, οκ. Ένας σκυφτός, ηλικιωμένος μάγος με άσπρα φουντωτά μαλλιά και συνισταλμένο ύφος μπήκε λαχανιασμένο στο γραφείο. «Ευτυχώς που σε βρίσκω, Άρθουρ», είπε με φωνή γεμάτη απελπισία χωρίς να ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο χάρι. «Δεν ήξερα τι να κάνω, να περιμένω εδώ ή να τρέξω να σε βρω. Έστειλα κουκουβάγια σπίτι σου, αλλά προφανώς δεν σε πρόλαβε. Πριν από 10 λεπτά ήρθε ένα επίγον σήμα». «Ξέρω, για τις τουαλέτες που ξερνάνε», είπε ο κύριος Βέσλι. «Όχι, όχι για τις τουαλέτες, για το πειθαρχικό του νεαρού Πότερ. Άλλαξαν ώρα και διαδικασία. Αρχίζει τώρα, στις 8 η ώρα, κάτω, στην παλιά αίθουσα δικαστηρίου 10. Το θυμάμαι. Στην παλιά αίθουσα. Δεν με ειδοποίησε κανείς. Μα τα γένια του Μέρλιν». Ο κύριος Βέσλι κοίταξε το ρολόι του, έβγαλε ένα επιφώνημα και τυνάχτηκε από την καρέκλα του. «Γρήγορα, Χάρη, έχουμε αργήσει ήδη 5 λεπτά. Πανικός. Φρίκι. Ο Πέρκινς κόλλησε με την πλάτη σε μια αρχαιοθήκη καθώς ορμούσε έξω από το γραφείο ο κύριος Βέσλι με το Χάρη στο κατόπι. «Γιατί άλλαξαν την ώρα?», ρώτησε λαχανιασμένος ο Χάρη καθώς περνούσαν μπροστά από τα γραφεία των χρυσούχων. Κεφάλια ξεπρόβαλαν από τις πόρτες και τους κοίταζαν περίεργα. «Τι ωραία που γράφει!» Το αγόρι ένιωσε να του κόβονται τα γόνατα. «Δεν έχω ιδέα. Ευτυχώς που ήρθαμε πιο νωρίς,
Αλλιώς θα δικαζόσουν ερήμην και αυτό θα ήταν καταστροφή. Ο κύριος Ουέσλε σταμάτησε μπροστά στους ανελκυστήρες και πάτησε ανυπόμονα το κουμπί καθόδου. «Έλα λοιπόν!» Όταν εμφανίστηκε ο ανελκυστήρας, όρμησαν μέσα. Κάθε φορά που σταματούσαν, ο κύριος Ουέσλε βλαστημούσε οργισμένος και πάταγε με μανία το κουμπί του ενάτου επίπεδου. «Αυτές οι αίθουσες έχουν να χρησιμοποιηθούν χρόνια», είπε θυμωμένος. «Δεν καταλαβαίνω ότι γυρεύουν εκεί κάτω, εκτός...» «Μπα! Δεν φαντάζομαι!» Εκείνη τη στιγμή μπήκε στον ανελκυστήρα μια παχουλή μάγισσα με μια κούπα που άχνιζε, ορίστε, με τσάι. Και ο κύριος Ουέσλι διέκοψε το μονόλογο του. «Έθριο!» ακούστηκε ολόγυρα η ψυχρή γυναικεία φωνή και άνοιξαν οι πόρτες με το χρυσό πλέγμα. Ο Χάρη είδε από μακριά τα χρυσά αγάλματα του συντριβανιού. Η παχουλή μάγισσα βγήκε και μπήκε ένας κιτρινιάρης μάγος με μελαγχολικό ύφος. «Μέρα, Άρθουρ», είπε με πένθυμη φωνή καθώς κατέβαινε ο ανελκυστήρας. «Δεν σε βλέπουμε συχνά εδώ κάτω». «Επίγουσες υποθέσεις, Μπόντ», απάντησε ο κύριος Ουέσλι, που μετατόπιζε νευρικά το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο και έριχνε ανήσυχες ματιές στο Χάρη. «Α, μάλιστα», έκανε ο Μπόντ, κοιτάζοντας ανέκφραστα το αγόρι. «Κατάλαβα». Ο Χάρη δεν είχε όρεξη να ασχοληθεί με τον Μπόντ, το διαπεραστικό βλέμμα του ωστόσο τον έκανε να νιώσει ακόμη χειρότερα. «Τμήμα μυστερίων», είπε η ψυχρή γυναικεία φωνή, χωρίς να προσθέσει τίποτα άλλο. «Γρήγορα, Χάρη», έκανε ο κύριος Ουέσλι, καθώς άνοιγαν οι πόρτες. Βγήκαν σε ένα διάδρομο εντελώς διαφορετικό από τους επάνω. Η τύχη ήταν τελείως γυμνή. Δεν υπήρχαν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα, εκτός από μία απλή μαύρη πόρτα στο βάθος. Ο Χάρη περίμενε να κατευθυνθούν προς τα εκεί, αλλά ο κύριος Ουέσλι τον έπιασε από τον μπράτσο και τον οδήγησε σε ένα άνοιγμα στα αριστερά, όπου υπήρχε μια σκάλα. «Από εδώ, από εδώ», μουρμούριζε ο κύριος Ουέσλι, κατεβαίνοντας 2-2 τα σκαλοπάτια. «Δεν φτάνουν όσο εδώ οι ανελκυστήρες. Μα γιατί κουβαλήθηκαν εδώ κάτω?» Κατέβηκαν τη σκάλα και διέσχισαν έναν άλλο διάδρομο, ο οποίος θύμιζε πολύ εκείνον που οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα διδασκαλίας του Σνέιπ. Είχε πέτρινους τοίχους και απλίκες με δαυλούς. Οι πόρτες που προσπερνούσαν ήταν βαριές και ξύλινες, με σιδερένιες σαμπάρες και κλειδαριές. «Αίθουσα 10, κάπου εδώ είναι, ναι». Ο κύριος Ουέσλι σταμάτησε μπροστά σε μια σκούρα πόρτα με σιδερένια κλειδαριά και έγειρε αποκαμωμένο στον τοίχο, σφίγγοντας το στήθος του που ανεβοκατέβαινε από το λαχάνιασμα. «Τι κάθεσαι?» κοντανάσανε δείχνοντας την πόρτα. «Μπες μέσα». «Εσείς δεν θα έρθείτε μαζί μου?» «Όχι, όχι, Χάρη, απαγορεύεται». «Καλή επιτυχία». Ο Χάρη, με την ψυχή στο στόμα, πήρε μια βαθιά ανάσα, γύρισε το βαρύ σιδερένιο πόμολο και μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Έπος. Και έτσι με αυτόν τον ωραίο τρόπο κλείνει το κεφάλαιο για να σε πορώσει για να διαβάσει και το επόμενο. Αλλά εγώ, εάν δεν δω 25 άτομα στο chat, δεν θα διαβάσω το επόμενο. Βλέπω 7. Τι να κάνω? Εσύ τι θα έκανες στη θέση μου? Γράψε μου αληθινά. Τι θα έκανες στη θέση μου? Κάνεις αυτή τη δουλειά 2 χρόνια. Έχεις διαβάσει τουλάχιστον... δεν ξέρω. 15 βιβλία, ξέρω πόσα βιβλία έχουμε διαβάσει στα 2 χρόνια. Τι θα έκανε στη θέση μου? 133 μέχρι 145, αυτό είναι 12 σελίδες. Βλέπω ότι λουρκάρεις. Οπότε και εγώ αυτές τις ερωτήσεις τις έκανα στον εαυτό μου.
Άρα αφού τους έκανα στον εαυτό μου, δίνω και εγώ την απάντηση. Να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Φιλάκια πολλά. Το θέμα δεν είναι να εξαρτάται από μένα. Το θέμα είναι να εξαρτάται από εσάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλησπέρα και καληνύχτα. Αυτά από μένα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 10 η ώρα ξεκινάμε. Μην μου έρθεις 11 και 4. Δεν το λέω για, για τον ύδαφος και μπήκα, το λέω γενικά. Το λέω γενικά. Βλέπεις, φωτίον. Κάτσε να πούμε και κάτι πριν κλείσουμε. Φωτίον. Έφαγε ένα time out και έκανα follow. Εγώ τι να πω, ρε φίλε. Εγώ τι να πω. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάθομαι και γάμιε με 2 χρόνια για μου έχει βγει ο λαιμός μου ανάποδα. Μπας και μάθετε λίγο λογοτεχνία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα λέω αυτά, αλλά άντε καληνύχτα σας. Κάτσε να κάνουμε και κανένα raid. Μπας και πάρουμε κανένα follow από κανένα ξένο. Γιατί από τον Έλληνα με το 41% μια μισέτα, δεν γίνεται τίποτα. Φιλάκια, θα τα ακούει αυτά το YouTube τώρα και θα γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε κανένα ξένο να πάρουμε κανένα follow, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ που μιλάω έτσι. Δεν το ευχαριστιέμαι, να ξέρεις. Λοιπόν, άντε. Φιλάκια πολλά. Όσοι με αγαπάνε, με αγαπάνε και καταλαβαίνουν γιατί τα λέω αυτά. Όσοι δεν καταλαβαίνουν, τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Να έρθείτε αύριο 10 η ώρα. Όταν έρχεστε, αισθάνομαι χαρά. Σας αγαπάω όλους, παιδάκια μου. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Καληνύχτα σας. Να είστε καλά.